Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Φίλοι ακροατές, γεια σας, καλώς ήρθατε στα ομιλήματα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602-640 ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μερικές περικοπές από το Ευαγγέλιο, όχι πολλές ασφαλώς, θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή, χρησιμοποιώντας το παλιό βιβλίο, όπως λέγαμε και πρόσφατα, του Μητροπολίτη του Σουρός Αντώνιου Μπλουμ, «Πορεία και συνάντηση». Και γνωρίζουμε όλοι και το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι δεν πολύ διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Πρέπει όμως αυτό να το κάνουμε καθημερινή μας συνήθεια, έστω και αν δεν έχουμε μεγάλη επιθυμία γι' αυτό, έστω και αν επιθυμούμε περισσότερο να διαβάζουμε άλλου είδους θεολογικά βιβλία, πατερικά ή βίους Αγίων και γεροντικά. Αλλά όλα έχουν την βάση τους, έχουν ως θεμέλιο το Ευαγγέλιο και επομένως από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Η ιστορία του Βαρτιμαίου. Κατά Μάρκον 10 κεφάλαιο 49-52 η στίχη. Και έρχονται εις Ιεριχώ και εκπορευωμένου αυτού από Ιεριχώ και των μαθητών αυτού και όχλου ικανού, ο Υιός Τιμαίου Βαρτιμαίος τυφλός εκάθητο παρά την οδόν προσετών, και ακούσας ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος εστί, ήρξα το κράζιν και λέγιν, Ιε Δαβίδη Ιησού ελέησόν με. Και επετίμων αυτό πολύ είναι ασιωπήσει, ο δε πολλό μάλλον έκραζεν, Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Και στάσω Ιησούς είπε, φωνήσατε αυτόν. Και φωνούσι των τυφλών λέγοντες αυτό, φάρση, έγειρε, φωνήσε. Ο δε αποβαλών το ημάτιον αυτού Αναστάς ήλθε προς τον Ιησούν και αποκριθείς λέγει αυτό ο Ιησούς, τι σι θέλεις ποιήσω. Ο δε τυφλός είπεν αυτό, ραβουνί είναι αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπεν αυτό, είπαγε η πίστη σου σε σωκέσε. Και ευθέως ανέβλεψε και ακολούθησε το Ιησού εν τη όδο. Πως μια από τις αιτίες που μας εμποδίζουν να γνωρίζουμε τον πραγματικό εαυτό μας και να βρίσκουμε τον προσωπικό μας δρόμο είναι το ότι δεν έχουμε συνέστηση πόσο τυφλοί είμαστε. Πόσο επίμονα θα αναζητούσαμε τη θεραπεία αν ξέραμε ότι είμαστε τυφλοί. Θα την αναζητούσαμε όπως ίσως έκανε ο Βαρτιμαίος, από τους ανθρώπους, τους γιατρούς, τους ιερείς, τους θεραπευτές. Ύστερα, μη έχοντας πια καμιά ελπίδα στους άρχοντες, τους ιούς των ανθρώπων εν εις ουκ έστι σωτηρία, μπορεί να γυρίζαμε στο Θεό. Αλλά η τραγωδία είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε την τύφλωσή μας. Τόσα πολλά πράγματα ξεπηδούν μπροστά στα μάτια μας,
που μας κάνουν να μην βλέπουμε τα αόρατα για τα οποία είμαστε τυφλοί. Ζούμε σε ένα κόσμο πραγμάτων που αποσπούν την προσοχή μας και μας επιβάλλονται. Δεν είναι ανάγκη εμείς να τα προσέξουμε. Εκείνα από μόνα τους στέκονται μπροστά μας. Τα μη ορατά όμως δεν επιβάλλονται μόνα τους. Πρέπει εμείς να τα αναζητήσουμε και να τα ανακαλύψουμε. Ο γύρω κόσμος απαιτεί την προσοχή μας. Ο Θεός μας προσκαλεί διακριτικά. Θυμάμαι κάτι που ένας γέροντας μοναχός μου είπε κάποτε. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει σαν ένα μεγάλο διστακτικό πουλί που κατέβηκε κάπου εκεί κοντά μας. Όταν το βλέπεις να έρχεται πιο κοντά, μην κουνιέσαι για να μην το τρομάξεις. Άφησέ τον να έρθει δίπλα σου. Αυτό ίσως μπορεί να μας θυμίσει την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς. Αυτή η εικόνα ενός πουλιού που κατεβαίνει διστακτικό και ταυτόχρονα έτοιμο να προσφερθεί είναι μια βιβλική εικόνα γεμάτη βαθιά νοήματα. Αν και ένας Ιάπωνας κάποτε μου έλεγε: «Στη χριστιανική θρησκεία νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά δεν μπορώ να ανακαλύψω τη σπουδαιότητα του Περιστεριού». Για να συνεχίσουμε λίγο ακόμα με τα σύμβολα της διακριτικότητας που είναι το χαρακτηριστικό μιας καρδιάς που προσφέρεται αλλά δεν εξευτελίζεται, ας καναδείξουμε μια ματιά στον μικρό πρίγκιπα του Εξιπερί. Στο σημείο όπου η Αλεπού περιγράφει πόσο μικρός πρίγκιπας θα μπορούσε να την εξημερώσει. Θα χρειαστεί να είναι πολύ υπομονετικός, να κάθεται λίγο μακριά της, να την κοιτάζει με την άκρη του ματιού του και να μην λέει τίποτε, γιατί τα λόγια προκαλούν παρεξηγήσεις. Μέρα με τη μέρα θα κάθεται πιο κοντά και σιγά σιγά θα γίνουν φίλοι. Βάλε το Θεό στη θέση της Αλεπούς και θα δεις την αγάπη, την παρθενική σεμνότητα, τη διακριτικότητα που προσφέρεται αλλά δεν εξευτελίζεται. Ο Θεός δεν δέχεται μια γλιώδη, αβασάνιστη σχέση, ούτε επιβάλλει την παρουσία Του, την προσφέρει. Και η προσφορά Του αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή παρά μόνο με ίσους όρους, δηλαδή με την αντίστοιχη προσφορά μιας ταπεινής, γεμάτης αγάπη καρδιάς. Μιας προσφοράς και από τους δυο που σεμνά και διακριτικά θα αναζητούν ο ένας τον άλλο με βαθύ και αμοιβαίο σεβασμό και με επίγνωση της αγιότητας και της άφατης ομορφιάς που χαρίζει η αμοιβαία αγάπη. Ο εξωτερικός κόσμος, φίλοι ακροατές, μας επιβάλλεται. Ο εσωτερικός κόσμος μπορεί να γίνεται αντιληπτός, αλλά δεν εκλιπαρεί την προσοχή μας. Πρέπει να προχωρούμε σιγά και προσεκτικά. Να καιροφυλαχτούμε για τον εσωτερικό μας κόσμο, σαν το θαυμαστή των πουλιών που για να τα παρατηρήσει παίρνει μια θέση στο δάσος ή στους αγρούς και κάθεται σιωπηλός, αλλά γεμάτος ένταση. Στέκει ακίνητος, αλλά όμως άγρυπνος και παρατηρητικός. Αυτή την ένταση της προσοχής που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε όσα αλλιώτικα μας διαφεύγουν, την αποδίδουν τα λόγια αυτού του παιδικού τραγουδιού. Μια γέρικη σοφή κουκουβάγια ζούσε σε μια βελανιδιά. Όσο έβλεπε περισσότερο, τόσο μιλούσε λιγότερο, και όσο μιλούσε λιγότερο, τόσο άκουγε περισσότερο. Άγνα μοιάζαμε κι εμείς της γέρικης της κουκουβάγιας της σοφής. Τυφλωμένοι από τον κόσμο των γύρω πραγμάτων, ξεχνάμε ότι αυτός δεν φτάνει το βάθος στο οποίο ο άνθρωπος είναι ικανός να διεισδύσει. Ο άνθρωπος είναι μικρός και ταυτόχρονα μεγάλος. Όταν αναλογιζόμαστε τον εαυτό μας μέσα στο σύμπαν που συνεχώς απλώνεται, αμέτρητα μεγάλο ή άπειρα μικρό, τον βλέπουμε σαν ένα κόκκο σκόνης παροδικό, εύθραυστο και χωρίς σημασία. Αλλά όταν στραφούμε προς τα μέσα μας, ανακαλύπτουμε ότι τίποτε σε αυτή την απεραντοσύνη δεν είναι αρκετά μεγάλο για να μας γεμίσει εντελώς. Όλη η δημιουργία είναι σαν ένας κόκκος άμμου στα βάθη του είναι μας. Είμαστε απέραντα μεγάλοι για να μας γεμίσει ή ικανοποιήσει ο κόσμος αυτός. Μόνο ο Θεός που μας έπλασε για να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως μπορεί να μας γεμίσει.
Όπως έλεγε ένας δυτικός μυστικός, είμαι τόσο μεγάλος όσο ο Θεός, εκείνος είναι τόσο μικρός όσο εγώ. Ο υλικός κόσμος έχει αδιαφάνεια, πυκνότητα, βάρος και όγκο, αλλά δεν έχει βάθος. Μπορούμε να εισδύσουμε στην καρδιά των πραγμάτων και όταν φτάσουμε στο πιο βαθύ σημείο τους, που είναι το τελικό σημείο, δεν βρίσκουμε δρόμο προς το άπειρο. Το κέντρο μιας σφαίρας, λόγου χάρη, είναι το εσωτερικότερο σημείο της. Αν προσπαθήσουμε να πάμε πέρα από αυτό, ξαναγυρίζουμε στην επιφάνεια της σφαίρας, στον αντίποδα. Μιλάει για το βάθος της ανθρώπινης καρδιάς. Πρόκειται για ένα βάθος που είναι αμέτρητο από τη φύση του. Είναι απέραντο και ξεπερνάει κάθε όριο μέτρησης. Το βάθος αυτό είναι ριζωμένο στην απεραντοσύνη του ίδιου του Θεού. Πότε άραγε μπορούμε να αρχίσουμε την έρευνα για να γνωρίσουμε μέχρι ποιο σημείο είμαστε τυφλοί? Τυφλωμένοι δηλαδή από τα ορατά που μας εμποδίζουν να συλλάβουμε τα αόρατα. Μόνο όταν καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα σε μια παρουσία που επιβάλλεται και σε μια άλλη που πρέπει να την αναζητήσουμε επειδή την νιώσαμε στην καρδιά μας. Ακόμα, όταν καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στο βάρος, την αδιαφάνεια και την πυκνότητα των αντικειμένων του γύρω μας κόσμου και στο ανθρώπινο βάθος που μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να γεμίσει. Θα τολμούσα να πω και στο βάθος κάθε δημιουργήματος που προορισμός του είναι να γίνει τόπος της Θείας Παρουσίας, όταν στη συντέλεια ο Θεός θα είναι τα πάντα εν πάση. Το να είναι κανείς τυφλός στα αόρατα και να βλέπει μόνο τον χειροπιαστό κόσμο σημαίνει ότι βρίσκεται έξω από την πληρότητα της γνώσης, έξω από την εμπειρία της καθολικής αλήθειας, δηλαδή έξω από τον κόσμο που βρίσκεται μέσα στο Θεό και που ο Θεός είναι η καρδιά του. Ο τυφλός Βαρτιμαίος είχε οδυνηρή εμπειρία αυτού του πράγματος, γιατί εξαιτίας της φυσικής τυφλότητάς του δεν είχε επαφή με τον ορατό κόσμο. Μπορούσε να επικαλείται τον Κύριο γεμάτος απογοήτευση, με όλη την απεγνωσμένη ελπίδα που ένιωθε όταν περνούσε πλάι του η σωτηρία, καθώς αισθανόταν τον εαυτό του αποκομμένο. Ο λόγος για τον οποίο όλοι εμείς πολύ συχνά δεν μπορούμε να επικαλεστούμε το Θεό με αυτό τον τρόπο είναι γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο απομονωμένοι είμαστε με το να μένουμε τυφλοί στην καθολική θέα του κόσμου. Μια θέα εν τούτης που θα μπορούσε να δώσει ολοκληρωμένη υπόσταση και στον ίδιο τον ορατό κόσμο. Πόσο καλά θα ήταν αν μπορούσαμε να μάθουμε να είμαστε τυφλοί στα ορατά, για να βλέπουμε πέρα από αυτά, να βλέπουμε στο βάθος, να βλέπουμε το αόρατο να διαπερνάει με την παρουσία του μέσα και γύρω μας όλα τα πράγματα. Αυτή η τύφλωση είναι πολύμορφη. Συμβαίνει όχι φυσικά σε εμάς, αλλά στους Άγιους από την εμπειρία μιας εκθαμβωτικής λάμψης. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, μιλώντας για το Θείο Σκότος, λέει ότι είναι περίσσια φωτός, ενός φωτός τόσο εκτυφλωτικού, ώστε αυτός που το έχει δει να μην μπορεί να δει τίποτε άλλο. Επίσης να είναι κανείς τυφλός ενώ έχει ανοιχτά μάτια. Ο Τολστόης στο βιβλίο του «Πόλεμος και Ειρήνη» μιλάει για τον Πιέρ Μπεζούχοφ που κοιτάζει μέσα στα μεγάλα ωραία μάτια της Ελένης και δεν βλέπει σε αυτά τίποτε άλλο παρά τον ίδιο του τον εαυτό, απαλλαγμένο μάλιστα από όλα τα σφάλματα, έτσι ακριβώς όπως τον έβλεπε εκείνη η φτωχή. Εκείνος κοίταζε τα μάτια της αλλά δεν έβλεπε παρά μόνο τον εαυτό του. Η εικόνα της χανόταν εντελώς.
Και εμείς το ίδιο κάνουμε ακόμα και με τον υλικό κόσμο. Ανάλογα με το πού συγκεντρώνεται το βλέμμα μας, όταν κοιτάζουμε προς το παράθυρο, μπορούμε να δούμε ή το είδωλό μας, ή το τζάμι, ή τη θέα πέρα από αυτό. Μπορεί ακόμα να βλέπουμε με μάτια αδιαφορίας, όπως έκαναν οι διαβάτες που προσπερνούσαν τον Βαρτιμαίο. Μπορεί να βλέπουμε με μάτια άπλιστα, σαν το λέμαργο του Ντίκενς που βλέποντας τις αγελάδες να βόσκουν στα λιβάδια, το μόνο που σκεπτόταν ήταν το θαυμάσιο βοδινό κρέας. Μπορεί να βλέπουμε με μάτια γεμάτα μίσος, όταν γίνουμε επιτίδιοι, το ίδιο επιτίδιοι όπως ο διάβολος που δεν βλέπει παντού τίποτε άλλο παρά το κακό, μεταμορφώνοντας τα πάντα σε μια απέσια γελιογραφία. Τέλος, μπορεί να βλέπουμε με τα μάτια της αγάπης, με καθαρή καρδιά, ικανή να βλέπει το Θεό και την εικόνα του στο πρόσωπο των ανθρώπων, ακόμα και εκείνων όπου η εικόνα του, κάτω από στρώματα προσωπείων και παραποιήσεων, μόνο αμυδρά πια απεικονίζει την αληθινή και βαθιά μυστική ταυτότητα του ανθρώπου. Όπως λέει και η Αλεπού στο Μικρό Πρίγκιπα, μόνο με την καρδιά μπορούμε να δούμε αληθινά. Η ουσία ξεφεύγει σαν ψάχνεις με τα μάτια. Λέει ο πατήρ Αντώνιος Μπλουμ, ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το βάθος των πραγμάτων, την απεραντοσύνη και το κάλεσμα της αιωνιότητας που υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο. Και το συνειδητοποιούμε μόνο εφόσον, ύστερα από μια υπαρξιακή εμπειρία, βεβαιωθούμε ότι πραγματικά υπάρχει εσωτερικός κόσμος. Και είναι με την πίστη μόνο που μπορούμε να έχουμε σταθερή βεβαιότητα ότι ο αόρατος κόσμος είναι πραγματικός, παρόν, και αξίζει να τον αναζητήσει κανείς πέρα από τον ορατό κόσμο και μέσα από αυτόν. Αυτή η κίνηση πίστης σημαίνει η αποδοχή της μαρτυρίας εκείνων που είδαν τον αόρατο κόσμο. Έστω και αν δεχτούμε τη μαρτυρία τους σαν υπόθεση προσωρινή ίσως, ώσπου να κάνουμε την έρευνά μας, χωρίς αυτή την υπόθεση, τίποτε δεν είναι δυνατό. Γιατί δεν μπορούμε να αρχίσουμε μια έρευνα για τα αόρατα πράγματα, αν είμαστε από πριν σίγουροι ότι δεν υπάρχουν. Μπορούμε να δεχτούμε τη μαρτυρία, όχι μόνο από έναν ή δύο ανθρώπους, αλλά από εκατομμύρια, που μέσα στην πορεία της ιστορίας, τόσο στη χριστιανική όσο και στις άλλες θρησκείες, είχαν αυτή την εμπειρία και ομολόγησαν την παρουσία του αόρατου κόσμου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να διευρύνουμε το οπτικό μας πεδίο και την κατανόησή μας γενικά για τη ζωή. Πιστεύω ότι στις μέρες μας ζούμε ακόμα κάτω από την αυταπάτη ότι κάθε τι που δεν είναι λογικό είναι αμφίβολο.
μηνύματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας, φίλοι ακροατές, 210-41-18-602 και 210-41-18-640. g.barlas@papakipiradio.com, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Από τον εξωτερικό κόσμο λοιπόν υπάρχει και ο εσωτερικός κόσμος, συνήθως αυτόν αγνοούμε, λέει ο πατήρ Αντώνιος Μπλουμ, και όταν μιλάμε για την θεραπεία του τυφλού, του Βαρτίμαιου, μέσα από το Ευαγγέλιο, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, δεν πρέπει να αναφερόμαστε μόνο στην φυσική τυφλότητα, αλλά και στην πνευματική τυφλότητα που οπωσδήποτε ενδιαφέρει πολύ περισσότερους ανθρώπους. Η ψυχολογία λοιπόν, λέγαμε, αλλά και ο κόσμος μας σήμερα πιστεύει ότι υπάρχει ένας ολόκληρος παράλογος κόσμος που παίζει αποφασιστικό ρόλο στην εσωτερική ζωή του ανθρώπου, σε αντίθεση δηλαδή με αυτό το οποίο γνωρίζουμε, ότι θεωρούμε πραγματικό μόνο ότι είναι λογικό. Όταν λέω παράλογο, λέει ο πατήρ Αντώνιος Μπλουμ, δεν εννοώ ανετιολόγητο. Υπάρχει λόγου χάρη ολόκληρη η περιοχή της ανθρώπινης αγάπης. Είτε τη λέμε φιλία, είτε οικογενειακή αγάπη, είτε αγάπη που ξεχωρίζει μέσα από το πλήθος τον έναν που είναι μοναδικός για μας και που προσανατολίζει τον κόσμο μας. Όπως γράφει ένας αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, πριν ένας άνδρας συναντήσει και αγαπήσει την κοπέλα που θα γίνει γυναίκα του, περιστοιχίζεται από άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή όμως που θα την ανακαλύψει, η αγαπημένη του γίνεται εκείνη, ενώ όλοι οι άλλοι είναι απλώς άνθρωποι. Αυτή η εμπειρία, η τόσο πλούσια, τόσο σύνθετη και τόσο παγκόσμια, ανήκει στην κατηγορία των παράλογων πραγμάτων, με την έννοια ότι δεν προκύπτει από λογικά επιχειρήματα. Η αγάπη δεν είναι ισοζύγιο των υπέρ και των κατά. Είναι μια άμεση εμπειρία. Ένα γεγονός που αυτοεπιβάλλεται και που προχωρεί τόσο βαθιά, ώστε μας είναι αδύνατο να το περιγράψουμε με οποιαδήποτε λογικά επιχειρήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα βιώματα της ομορφιάς, είτε τα συναντάμε στη μουσική, είτε στις εικαστικές τέχνες, είτε δηλαδή γίνεται αντιληπτή με το αυτί ή με το μάτι. Για να θαυμάσεις ένα έργο τέχνης, δεν χρειάζεται να αιτιολογήσεις όλα τα υπέρ. Αν θέλουμε να μοιραστούμε με κάποιον μια εμπειρία μας σχετικά με ένα όμορφο κομμάτι στη μουσική, στη γλυπτική, στην αρχιτεκτονική ή στη ζωγραφική, τον προσκαλούμε με τα λόγια που είπε ο Χριστός στους πρώτους μαθητές του: «Έρχου και είδε». Φυσικά, ποτέ δεν θα αρχίζαμε να λέμε: «Πρώτα-πρώτα θέλω να σου εξηγήσω την ομορφιά που υπάρχει σε αυτό το έργο τέχνης, και όταν την καταλάβεις αρκετά, τότε θα σου επιτρέψω να το δεις και από κοντά». Στις δύο αυτές θεμελιώδεις εμπειρίες της αγάπης και της ομορφιάς βρίσκουμε τον εαυτό μας αντιμέτωπο με κάποιον ή με κάτι που για χρόνια τώρα δεν αντιληφθήκαμε ή δεν προσέξαμε. Για κάποιο λόγο, ξαφνικά και απροσδόκητα, βλέπουμε όσα δεν είχαμε δει πριν. Σε ένα σύνολο ανθρώπων, μια νέα και ένας νέος αποτελούν μέρος του πλήθους. Και ξαφνικά, κάποια στιγμή, ο ένας παρατηρεί τον άλλον. Κάτι συμβαίνει. Είναι σαν μια ακτίνα του ήλιου που πέφτει σε βιτρό. Το τζάμι, χωρίς το φως του ήλιου, φαίνεται σαν ανακάτεμα από σκοτεινές γραμμές πάνω σε ανώμαλο γκρίζο φόντο. Ξαφνικά γίνεται φως, ομορφιά, θέμα, νόημα. Τώρα πια το βιτρό φάνηκε. Η ακτίνα του ήλιου είναι εφήμερη. Μπορεί να κρατήσει μέχρι το τέλος της μέρας ή μόνο μια στιγμή. Όποιος όμως είδε το παράθυρο, ξέρει τώρα ότι αυτό που είδε δεν είναι ένα γκρίζο μπάλωμα, αλλά ένας ιαλοπίνακας που ξαναέγινε αόρατος. Η βεβαιότητα ξεπέρασε τα φαινόμενα. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που ονομάζουμε πίστη. Ξέρω ότι όλη η ομορφιά που είδα υπάρχει, αν και φαίνεται σαν να έχει σβήσει. Έχοντας δει μια φορά το βιτρό, υπάρχουν δύο τρόποι να το προσέξουμε. Το βιτρό μας κρύβει μέσα του μια διπλή έκπληξη. Μας αποκαλύπτεται το ίδιο από την ακτίνα του ήλιου που το φώτισε, και εκείνο πάλι αποκαλύπτει την ακτίνα του ήλιου που χωρίς αυτό θα μένει αόρατη.
άνθρωποι συναντιόνται και κοιτάζουν ο ένας τον άλλο και σαν να φωτίζονται από μέσα τους, αποκαλύπτει ο ένας τον άλλο στο φως της χάρης του Θεού με όλη τη λαμπρότητα της αληθινής υπόστασής τους, έτσι όπως τους βλέπει ο ίδιος ο Θεός. Αυτοί οι δύο άνθρωποι μπορούν, όταν η λαμπρότητα χαθεί, να διατηρήσουν τη βεβαιότητα της ύπαρξής της και να θυμούνται ότι τους δόθηκε ακριβώς επειδή ο Θεός τους την έδειξε φωτίζοντας τα βάθη τους. Αλλά εκείνο που συμβαίνει συχνότερα είναι ότι αφού δούμε κάποιον μέσα στη λαμπρότητα αυτής της δόξας, ξεχνάμε ότι αυτό που είδαμε μας το φανέρωσε το φως που είναι πέρα από μας. Και εντελώς ανόητα, φανταζόμαστε ότι όλη η ομορφιά ανήκει στο ίδιο το πρόσωπο. Το βιτρό γίνεται ένα είδωλο, η αποκάλυψή του ένα αδιαπέραστο τείχος που μας εμποδίζει να δούμε. Ξέρεις πολύ καλά, όλα τα βιβλία μιλάνε γι' αυτό, πως ένα πρόσκαιρο αίσθημα μπορεί να μετατραπεί αργότερα σε λατρεία ειδόλου που την τίτλο φορούμε «Φλογερή αγάπη» και που δίνει θέμα στα ρομάντζα κάθε χώρας. Ώσπου να μάθουμε να διατηρούμε την αίσθηση που μας άφησε ο πλούτος μιας αμοιβαίας σχέσης. Και όσο δεν πάβουμε να μετατρέπουμε σε είδωλα, όλα όσα ο Θεός μας αποκαλύπτει από τη φυσική ή την καλλιτεχνική ομορφιά, αναπόφευκτα θα μετατρέπουμε σε εμπόδιο ό,τι μας δόθηκε σαν ευκαιρία αποκάλυψης. Μεταβάλαμε λόγου χάρη το κορίτσι που αγαπήσαμε σε είδωλο ή λατρέψαμε τη συγκλονιστική ομορφιά ενός μαγευτικού τοπίου, αντί να συλλάβουμε το συνδυασμό γεγονότων και πραγμάτων που μας αποκάλυψαν κάτι που δεν είχαμε πριν αντιληφθεί. Ενεργώντας έτσι, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ, ούτε και στο πιο απλό, στο πιο φυσικό και ανθρώπινο επίπεδο, μια άλλη νέα διάσταση και θα εξακολουθούμε να ζούμε στις δυο μόνο διαστάσεις, του χώρου και του χρόνου. Πρέπει να αποδεχτούμε απόλυτα την εμπειρία της αγάπης, για να ανακαλύψουμε και να χαρούμε την ομορφιά που κρύβουν τα πράγματα και οι άνθρωποι γύρω μας. Όταν θα έχουμε ανακαλύψει έτσι τη διάσταση που φτάνει πέρα από τη λογική, τη διάσταση που μπορεί να εξεταστεί από τη λογική αλλά όχι και να δημιουργηθεί από αυτή, τότε θα έχουμε προσεγγίσει πολύ πιο κοντά το μονοπάτι που οδηγεί στο Θεό.
την αγάπη λοιπόν, χωρίς την εμπειρία της αγάπης δεν μπορούμε να βρούμε, να ανακαλύψουμε και να χαρούμε, λέει ο πατήρ Αντώνιος Μπλουμ, την ομορφιά του κόσμου και των ανθρώπων, γιατί κάθε άνθρωπος κρύβει μια ομορφιά. Ανάλογα με το αν ανακαλύψουμε αυτή την ομορφιά, αν έχουμε τα απαραίτητα μάτια εντός εισαγωγικών, τότε και μόνο θα την ανακαλύψουμε και επομένως θα χαιρόμαστε την ομορφιά του κόσμου και των ανθρώπων. Τη στιγμή που θα καταλάβουμε ότι είμαστε λοιπόν τυφλοί και συνεπώς έξω από τη Βασιλεία του Θεού, τότε κιόλας έχουμε πάρει μια πραγματική θέση σε σχέση με τη Βασιλεία και το Θεό. Μια πραγματική θέση και όχι τη φανταστική, στην οποία συνέχεια τοποθετούμε τον εαυτό μας. Εκεί έξω στο δρόμο ονειροπολούμε την αιώνια κατοικία και προσπαθούμε να ζεστάνουμε τα χέρια μας στο αναμένο τζάκι που βρίσκεται πίσω από την πόρτα. Αγωνιζόμαστε από τώρα κιόλας να πάρουμε μέρος σε μια ζωή που είναι ακόμα απρόσιτη για μας, καθώς φανταζόμαστε ότι οι μικρές πίθες που λαμπειρίζουν μέσα μας είναι ήδη όλη η Βασιλεία. Όμως δεν είναι. Είναι μόνο η σταθερή υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Μια φωνή ριζωμένη μέσα μας, που μας καλεί να ελπίζουμε, καθώς παίρνουμε τη θέση μας εκεί όπου ο Λόγος του Θεού μας λέει να σταθούμε. Μπροστά δηλαδή, σε μια κλεισμένη ακόμη πόρτα, χωρίς ποτέ να κουραστούμε, να τη χτυπάμε, μέχρις ότου ανοίξει. Πρέπει να σταθούμε μπροστά σε αυτό το ανεξερεύνητο μυστήριο και να ζητάμε, να εκλιπαρούμε το Θεό να μας δείξει το δρόμο, με τη βεβαιότητα ότι θα απαντήσει κάποτε στις προσευχές μας. Και τότε ο δρόμος θα αποκαλυφθεί μπρος μας σαν ένα ίσιο φωτεινό μονοπάτι που οδηγεί στον ουρανό. Σκόπιμα δε λέω θα ακούσει, γιατί πάντοτε μας ακούει, αν και δεν λαβαίνουμε πάντοτε μια ευδιάκριτη απάντηση. Ακροατές κουφός στις προσευχές μας. Αλλά εμείς είμαστε συχνά ανίκανοι να εννοήσουμε τη σιωπή του Θεού σαν απάντηση στις κραυγές μας. Αν αναγνωρίζαμε ότι βρισκόμαστε έξω από μια κλειστή πόρτα, τότε θα ήταν δυνατό να μετρήσουμε την ανθρώπινη μοναξιά, καθώς επίσης και το πόσο απέχουμε ακόμα από τη χαρά για την οποία έχουμε κληθεί, πόσο μακριά είμαστε από την πληρότητα που μας προσφέρει ο Θεός. Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, πόσο πλούσιοι είμαστε παρά την απέραντη φτώχεια μας. Γνωρίζουμε τόσο λίγο το Θεό, ζούμε τόσο ελάχιστα εν Χριστώ, και όμως τι πλούτος υπάρχει για μας αυτή τη σπίθα της Θείας Παρουσίας, της γνώσης, της επικοινωνίας, σε αυτή τη σπίθα που λάμπει στο βαθύ σκοτάδι στο οποίο βρισκόμαστε. Αν το σκοτάδι είναι τόσο πλούσιο σε φως, αν η απουσία είναι τόσο πλούσια σε παρουσία, αν η ζωή που χαράζει είναι τόσο γεμάτη, με τι ελπίδα, με τι απέραντη χαρά μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά σε αυτή την κλειστή πόρτα, έχοντας τη γλυκιά προσδοκία ότι μια μέρα θα ανοίξει. Και όταν ανοίξει, θα γνωρίσουμε μια τέτοια έκρηξη ζωής, που όμοιά της δεν μπορεί σήμερα να χωρέσει μέσα μας. Χρειάζεται πάντοτε να αναζητάμε την παρουσία του Θεού με τα κριτήρια των αισθήσεων. Δεν χρειάζεται να ελπίσουμε ότι κάθε στιγμή ο Θεός θα μας αποκαλύπτεται ξεκάθαρα. Στο Ευαγγέλιο αναφέρονται αρκετά παραδείγματα που μας αποδείχνουν πόσο μακριά βρισκόμαστε από το να καταλάβουμε λογικά την αγιότητα και το μεγαλείο του Θεού. Μας δείχνουν ακόμα πόσο λίγο ξέρουμε το Θεό,
ώστε να το βρίσκουμε πολύ φυσικό να αναζητούμε την παρουσία του. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε δειλά-δειλά και προσδοκώντας μάλλον ένα θαύμα, να ζητάμε από το Θεό να μας μεταμορφώσει, να μας μεταστρέψει πριν αρχίσουμε να ελπίζουμε ότι θα βρεθούμε μπροστά στην τρομερή παρουσία του. Αφού λίγο ως πολύ κάθε συνάντηση με το Θεό είναι ήδη η τελευταία κρίση. Το να βρεθεί κανείς πρόσωπο με πρόσωπο με το Θεό έχει βαρισήμαντες και μοιραίες συνέπειες. Η συνάντηση με το Θεό σημαίνει πάντοτε μια κρίση. Το λέγαμε άλλωστε και πρόσφατα. Η λέξη κρίση στα ελληνικά σημαίνει συγχρόνως απονομή δικαιοσύνης. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και ή θα καταδικαστούμε ή θα σωθούμε, ανάλογα με το περιεχόμενο της καρδιάς μας και τη μαρτυρία της ζωής μας. Να γιατί οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει πολλά παραδείγματα, θρηνούσαν «αλίμονο, αλίμονό μου, είδα το Θεό και θα πεθάνω». Είναι κάτι περισσότερο από ό,τι η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να αντέξει. Εκτός αν αυτή η ψυχή, αυτός ο άνθρωπος έχει μπολιαστεί στη ζωή του Χριστού. Είναι τόλμημα να αναζητάει κανείς μια πρόωρη συνάντηση. Να γιατί ολόκληρη η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας σχετικά με την προσευχή και τον τρόπο της ζωής μας λέει: μη ζητάς καμιά μυστική εμπειρία. Ζήτησε το Θεό μέσα σε μια πράξη λατρείας, με όλη την προσοχή και την πίστη που έχεις, με όλη την ελπίδα και την επιθυμία που διαθέτεις να σε αλλάξει, να σε κάνει τέτοιο που μια μέρα να μπορέσεις να τον συναντήσεις. Αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ βαθιά ριζωμένο στην Ευαγγελική Διδαχή. Θυμήσου το αποτυχημένο ψάρεμα του Πέτρου που κατέληξε σε θαύμα. Ο Πέτρος είχε προσκαλέσει τον Χριστό στη βάρκα του. Μπροστά του ο Χριστός είχε μιλήσει στα πλήθη, αλλά ο Πέτρος δεν είχε αντιληφθεί το μεγαλείο του. Και ο Κύριος λέει τότε στους μαθητές του να ανοιχτούν στα βαθιά και εκεί να ρίξουν τα δίχτυα τους. Ο Πέτρος του απαντά: «Επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυον. Ρίχνει τα δίχτυα και είναι αδύνατο να τα τραβήξει μέσα. Ζητάει βοήθεια από τους άλλους που βρίσκονται στις άλλες βάρκες και μόνο τότε καταλαβαίνει για μια ακόμα φορά, αλλά όχι τελειωτικά, μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος ο Θεός θα του αποκαλύψει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι βρίσκεται μπροστά σε κάτι, μπροστά σε κάποιον, πολύ ανώτερο από ό,τι ο ίδιος μπορεί να αντιληφθεί. Πλημμυρίζει από ένα ιερό δέος, πέφτει στα πόδια του Ιησού και κραυγάζει: «Έξελθε απ' εμού, ότι η ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε». Αυτή ακριβώς τη στιγμή διαισθάνεται το μεγαλείο αυτού που ήταν παρόν ανάμεσά τους και ξέροντας τι είναι ο εαυτός του, τον παρακαλεί να φύγει. Αλήθεια. Μας συμβαίνει ποτέ σε στιγμές που η προσευχή μας ανεβάζει ψηλά, σε στιγμές που έχουμε συνείδηση του Θεού, της αγιότητάς του, του μεγαλείου του, να του πούμε: «Κύριε, φύγε από κοντά μου. Είμαι ανάξιος για ένα τέτοιο πλησίασμα που εσύ ο ίδιος προκάλεσες». Ή μήπως τις πιο πολλές φορές προσπαθούμε να επιβάλλουμε εμείς στο Θεό ένα τέτοιο πλησίασμα, μια οικειότητα που ο Θεός δεν ζήτησε. Μήπως δηλαδή προσπαθούμε να του προσάψουμε τον εαυτό μας, να παραβιάσουμε την πόρτα που εκείνος θέλει αυτή τη στιγμή να μείνει κλειστή. Θυμίσω πάλι τον εκατόνταρχο που εκλιπαρούσε τον Χριστό να γιατρέψει τον υπηρέτη του. Και λέει γι' αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς, ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ουκ είμαι ικανός να μου υπό την στέγινης έλθεις. Αλλά μόνον υπέ λόγο και η αφήσετε ο πες μου και γαρεγό άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται». Κάνουμε και εμείς το ίδιο. Έχουμε τέτοια αντίληψη για το Θεό, ώστε να μην θέλουμε να τον εξαναγκάσουμε να έρθει. Μια μόνο λέξη του είναι αρκετή για να γίνει το θαύμα και δεν χρειαζόμαστε περισσότερο. Αναγνωρίζουμε την κυρίαρχη ελευθερία του και λατρεύουμε το μεγαλείο του. Αναγνωρίζουμε με μια εσωτερική βεβαιότητα ότι ο λόγος του είναι ζωή σε όσους απευθύνεται. Μόνο αν παραδεχτούμε ότι επειδή είμαστε τυφλοί, βρισκόμαστε έξω από τη βασιλεία και μακριά από την παρουσία του, θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε την πόρτα, να αναζητήσουμε το δρόμο, να υψώσουμε φωνή ηκεσίας προς τον Κύριο. Και όχι να του λέμε: «Άνοιξε επιτέλους, δεν έχω την υπομονή να περιμένω. Εμφανίσου μπροστά μου τώρα.
Πολύ καιρό σε περιμένω. Άσχημο. Κι όμως αυτό κάνουμε. Μέσα σε ένα ολόκληρο 24ωρο καταφέρνουμε να βρούμε ένα σύντομο ημίωρο για να το αφιερώσουμε στο Χριστό και μετά απορούμε γιατί τη στιγμή που λέμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δεν μας αποκαλύπτεται όλο το μεγαλείο της Αγίας Τριάδας. Έχει μεγάλη σημασία για μας να μάθουμε, φίλοι ακροατές, δύο πράγματα. Πόσο έξω βρισκόμαστε από τη Βασιλεία του Θεού και συγχρόνως πόσο πλούσιοι απρικισμένοι είμαστε με την παρουσία Του, με το φως που είναι κλεισμένο στο εσωτερικό σκοτάδι μας. Η επίγνωση αυτών των εκτιμήσεων μπορεί να γίνει αφορμή έμπνευσης, ξεκινήματος, ελπίδας. Η προχειρότητα πολύ λίγο μας ωφελεί, ενώ είναι πολύ σπουδαίο να είμαστε αληθινοί, να βρούμε, σε σχέση με το Θεό και με το γύρο κόσμο, τη θέση που αληθινά μας ανήκει και που σε αυτή μπορεί να μας επισκεφτεί ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει σε ψεύτικες καταστάσεις, αυτές που δημιουργούμε με τη φαντασία, την ονειροπόληση, την επιθυμία, την πνευματική αδιφαγία μας, όπως λένε οι πατέρες ερήμου. Έτσι, ένα πρόβλημά μας θα λυνόταν και μια πλευρά της προσευχής που μας προβληματίζει θα μπορούσε να γίνει μια πράξη δημιουργική, γεμάτη νόημα. Η αίσθηση δηλαδή της απουσίας του Θεού δεν θα μας εμπόδιζε, όπως συχνά συμβαίνει, να προσευχόμαστε με όλη μας την καρδιά. Πόσο θρηνούμε για αυτή την απουσία. Κι όμως, πόσο λίγο την εκμεταλλευόμαστε για να πλησιάσουμε την αλήθεια και να μπορούμε να λέμε «Είμαι τυφλός, στέκομαι έξω από την πόρτα, βρίσκομαι στο κρύο και στο σκοτάδι». Θα το λέμε αυτό όχι φυσικά γιατί βρισκόμαστε στο σκοτάδι το εξώτερο, αποδοκιμασμένοι από τη Θεία Κρίση, αλλά από επίγνωση πως αυτό που νομίζαμε μέχρι χθες φως δεν ήταν παρά η χαραυγή της αλήθειας. Η ίδια με τη χαραυγή της γενέσεως, τότε που ο Θεός δημιουργούσε όλα τα πράγματα και έβγαζε από το σκοτάδι φως. Να προσεύχομαι, χωρίς να νιώθω την παρουσία Του, να ξέρω ότι Αυτός υπάρχει αλλά εγώ είμαι τυφλός, ότι Αυτός είναι δίπλα μου αλλά εγώ δεν το νιώθω. Και αυτό από μια απέραντη εύνοιά Του να μου μένει αφανέρωτος, ώσπου να γίνω ικανός να Τον δεχτώ. Αν κοιτάζαμε προσεκτικά σε αυτό που βρίσκεται στο βάθος του σκοτεινού λαβύρινθου που είναι η καρδιά μας, η συνείδησή μας, το παρελθόν μας, οι παρορμήσεις μας για το μέλλον, θα μπορούσαμε άραγε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι για μια συνάντηση με το Θεό. Τολμάμε να επιθυμήσουμε μια τέτοια συνάντηση? Ναι, θα έπρεπε να την τολμήσουμε, αλλά μόνο στον χρόνο που θα τη θελήσει Εκείνος, σαν δώρο δικό Του και χωρίς να Τον εκβιάζουμε. Κάτι τέτοιο όμως ξεπερνά τις δυνάμεις μας. Γι' αυτό και φερόμαστε έτσι, σαν τυφλωμένοι από το ορατό, αόματι μπροστά στο τρομερό μεγαλείο του αόρατου, χωρίς καθόλου αίσθηση θαυμασμού και ευλαβικού φόβου για το όραμα που χαρίζει η πίστη, για το ταπεινό αίσθημα που προκαλεί το άγγιγμα του κρασπέδου του ηματίου του Χριστού. Μακάρι να μπορούσαμε να τιμούμε και να ευγνωμονούμε το Θεό για την απουσία Του, που μας μαθαίνει να χτυπάμε την πόρτα, να δοκιμάζουμε τις σκέψεις μας και τις καρδιές μας, να μελετάμε τη σημασία των πράξεών μας και να υπολογίζουμε τις παρορμήσεις της ύπαρξής μας. Μακάρι να αναρωτιόμαστε κατά πόσο η θέλησή μας είναι αληθινά προσανατολισμένη προς Αυτόν ή απλώς στρεφόμαστε στο Θεό μόνο για μια στιγμής παρηγοριά από τα άγχη μας για να Τον απαρνηθούμε μετά από λίγο, μόλις αναλάβουμε τις δυνάμεις μας και να κατασπαταλήσουμε έτσι σαν τον άσωτο Υιό ό,τι μας χάρισε. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Αν ξεκινήσουμε στραβά αγνοώντας την αληθινή φύση των γεγονότων και δεν τα δεχτούμε εξ ολοκλήρου σαν δώρα του Θεού, που μάλιστα ανταποκρίνονται στην περίπτωσή μας, τότε θα περάσουμε όλη μας τη ζωή προσπαθώντας να παραβιάσουμε την κλειδαριά μιας πόρτας που από μόνη της θα ανοίξει μια μέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει: «Βρείτε το κλειδί της καρδιάς σας. Θα ανακαλύψετε ότι αυτό ανοίγει και την πόρτα της Βασιλείας του Θεού». Αυτή ακριβώς την κατεύθυνση θα πρέπει τώρα να πάρει και η αναζήτησή μας. Ο τυφλός βέβαια Βαρτίμιος έκραζε, φίλοι ακροατές, προς τον Θεό για να τον θεραπεύσει. Δεν το επιβλήθηκε, παρόλα αυτά ζητούσε το έλεος του Θεού. Έτσι και εμείς μπορούμε και πρέπει να ζητάμε το έλεος του Θεού, τη βοήθειά Του, χωρίς να Τον υποχρεώνουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε κιόλας, να απαντήσει όποτε εμείς επιθυμούμε. Χρειάζεται υπομονή και ο Θεός δεν θέλει να μας τυρανάει, απλά ξέρει πότε είναι καλύτερο για μας να μας απαντήσει. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα.
μετά από αυτά τα πολύ όμορφα λόγια και τις σκέψεις του Μητροπολίτη του Ρος Αντώνιου στο Ευαγγέλιο του Βαρτίμιου από το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο της θεραπείας του τυφλού. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Παραμείνετε στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και στο υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.